ladies and gentlemen, we are back. Απλά είμαστε και πάλι κοντά σα, αλλά σε ένα πολύ πολύ διαφορετικό μέρο. Γνώριμον εμέν για όλου ε, τους του αγαπημένου ε, φίλου του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, α, τα τελευταία 12 χρόνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε 10 αλλά 12 και πάρα πάρα πολύ κοντά στο μη μου πει. Στην ουσία είναι δύο βήματα από το καθημερινό αγαπημένο σας μη μου πει. Σας είχα υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα με το συνεργάτη μου αλλά και βεβαίως και σκηνοθέτη της εκπομπής μη μου πει Λάζαρο Γκόλια ότι φτάνοντας προς τα καλοκαιρινά γυρίσματα ξέρεις εκείνα τα πολύ καλοκαιρινά τα πολύ έτσι ζεστά που θέλουμε κάτι άλλο λίγο να ξεδώσουμε λίγο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα έπρεπε να κάνω ένα βήμα από το μη μου πει που είναι εκεί απέναντι που ετοιμάζεται η Τριαντάφιλη Μπουτεράκου, που αμέσω μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα κοντά τη θα έχει σε μία συζήτηση εφόλη τη ύλη το μοναδικό ηθοποιό Χρήστο Φωτίδη, που θα μα μιλήσει βέβαια για πάρα πολλά πράγματα με τα οποία ασχολείται. Και σα είχα υποσχεθεί λοιπόν ότι πρέπει να έρθω εγώ στον Ιόνια Πιστό για να βρω δύο ανθρώπου που πραγματικά είναι 12 χρόνια αιώνια Triste. Σε αυτό που έχουν από την αρχή ξεκινήσει και αν και δέχονται κατά καιρού, όπω όλε οι τηλεοπτικέ και ποδοσφαιρικέ εκπομπέ, διάφορε βολέ, είτε ξέρει για κάτω το τραπέζι, είτε για πάνω το τραπέζι, είτε για επιχρήμαση να πούν αυτά ή να μην πούν τα άλλα, εκείνοι προτιμούν να χάνουν κάποια πράγματα, αλλά να κερδίζουν την αλήθεια. Και εμεί εκπομπέ που κερδίζουν την αλήθεια τι παρουσιάζουμε, γιατί αυτό πρέπει να δείχνει η ελληνική τηλεόραση πλέον, που τίνει να γίνει μόνο ένα ψεύτικο κονσερβό. Ευτυχώ όμω που υπάρχουμε εμεί εδώ στο ΧΑΙ και αυτέ τι εκπομπέ για να δείχνουμε την αλήθεια. Λάζαρο Γκόλια, αιώνια Πιστό, Σάκη Μπουσδούνη και εκείνο μαζί ξεκινήσανε και μέχρι σήμερα, ό,τι και αν έχει γίνει. Πάλι μαζί είστε! Και αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Είδα τι ωραία σου πηγαίνει αυτό το φόντο. Ναι, μου πηγαίνει. Να ξεκινήσω και μια ποδοσφαιρική εκδήλωση. Έχει έρθει όμω και στο εκεί μαζί μα. Έχω. έρθει. Δεν έχει έρθει. Στον Πανεθνικό. Για παράδειγμα, ο Αλέξανδρο, για όσου δεν κατάφεραν. Ήταν και οι εγγονεί, θυμάμαι. Είδε τότε ναι. το φόβο Και για θα... την επαρχία, να το πούμε αυτό που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, αλλά και για την Αττική εδώ. Ε, ο Αλέξανδρο είχε έρθει σε ένα σημαντικό αγώνα και του πρωταθλήματο αλλά και ευρωπαϊκό. Ήτανε πολύ ήταν πολύ γούρλι. Ήταν τότε που μόλι ξεκίνησε ο αγώνα τον διακόψανε όλοι για να με χαιρετήσουν. Αυτό δεν λε. Ε, που σταμάτησε Λέξανε όλο το γήπεδο, σε χαιρέτησε και συνέχισε ο αγώνα. Λοιπόν, να σου πω. Έπαιζε δεν ακόμα μας πάει. ο Πέτριτς. Δεν θέλετε του χρόνου. Πέτρι. Μιλάζαν ναι. Πέτριτσε έπαιζε ακόμα ναι. και ήμασταν δίπλα. Είχε και την Μπάρβαρα μάλιστα για αυτά. Και είχε έρθει ο Πέτριτσε, είχε χαιρετήσει. Αυτή ναι, τη, ναι αυτή, καλά, αυτή τη εντάξει, Και μετά βγήκαμε έξω και στο Φουαγέ. Θυμάμαι ότι είχα φάει περίπου γύρω στα 60 μπομπάκια. Είχα φάει πόσα ε, τυροπιτάκια, πόσα. Και αυτά για προπόνηση. Και... Και ναι, αυτά, για προπόνηση. Αυτά, αυτά, τότε που τα έφαγε υπήρχαν λεφτά. <laughs> <laughs> ναι. Και τώρα... τώρα... όχι μπομπάκια, τώρα. Ωραία. Ούτε νεράκια. Μπομπάστα. Ούτε νεράκια. Να κάτι. Διά, Έτσι να ξεκινήσουμε αυτή την ερώτηση. Τελικά στον αθλητισμό και δι στο ποδόσφαιρο που εσύ υπηρετείτε όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα επάξια και αυτό σα αναγνωρίζει ο κόσμο. Ε, υπάρχουν λεφτά. Αυτό είναι κάτι γενικό που λε. Στο Τι ποδόσφαιρο, ναι, Υπάρχουν λεφτά. Στο ποδόσφαιρο, Στο όχι ποδόσφαιρο. στον αθλητισμό. Στο ποδόσφαιρο, λέω, όχι. Όχι, όχι. Εγώ λέω για το ποδόσφαιρο. Ναι, υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν. Ναι. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν χρήματα. Δαπανούνται σε σωστά πράγματα. Ακόμα και τώρα, νομίζω, και σε περίοδο κρίση, είναι ομάδε όπω και ο Ολυμπιακό, ομολογώ, αλλά και η ΑΕΚ τώρα φέτο που. Πήρε πρωτάθλημα, έδωσαν λεφτά. Να σου πω ότι εγώ την ΑΕΚ, ε, αν και παλιότερα δεν τολμώ να πω ότι ήμουνα ε, έτσι με την ΑΕΚ, σαν παιδί όταν δεν γνώριζα και πολλά από μπάλα. Τώρα α, που γνωρίζει α... με τον Παναθηναϊκό. Τώρα είμαι Παναθηναϊκός. Yeah, yeah, το... Αλλά θέλω να σου πω ότι είχα να την ακούσω χρόνια σαν μια παλιά ομάδα που έχει εξαφανιστεί, που δεν υπάρχει στο χάρτη και ξαφνικά είδες πω ξεπετάχτηκε φέτο. Επειδή έφυγε και κατηγορία, άλλαξε μάλλον. Ναι. Επειδή είχε πέσει γι' αυτό. Έπεσε κατηγορία, εντάξει, ήρθε κάποιο, ο Μελισανή. Ο οποίος... Έριξε. Δεν έριξε, 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 κάποια θέλω, λεφτά, θέλω. κάποια λεφτά, κάποια μάζεψε, το καράβι. Ορμόμενος από αυτό που λέει Σάκη, κάποια... όταν κάποιο ρίχνει λεφτά, μία ομάδα πάει μπροστά, Να. είναι απόλυτο αυτό. Όταν ρίχνω λεφτά, παίρνω νίκες, ρίχνω λεφτά, όχι, νίκες. όχι, 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 δεν έχει καμία σχέση όχι. αυτό που λέμε. Όχι. όχι, όχι. Αυτό που είπαμε ότι έριξε λεφτά, μην νομίζει ότι έκανε σπατάλη, ότι πέταξε λεφτά από εδώ και από εκεί. Απλά σημάζεψε την ομάδα, πήρε κάποιου παίκτε. Που του βγήκαν οι περισσότεροι, έκανε σωστέ κινήσει, νοικοκύρευσε το, το μαγαζί σε εισαγωγικά και το αποτέλεσμα το είδαμε. Πήρε πρωτάθλημα. Καλά, βέβαια στο ποδόσφαιρο, άμα δίνει λεφτά, Αλέξανδρε, mm -hmm. εννοείται, αποκλείεται να είσαι χειρότερο από ό,τι πριν ή από, ξέρω εγώ, από το σημείο που ξεκινά. Υποτίθεται ότι δίνει λεφτά για να βρει καλύτερου παίχτε, για να πα καλύτερα, να βρει το καλύτερο υλικό από το πρώτο ράφι. Παίχτε δηλαδή ναι, ευρωπαϊκής ευρωπαϊκή Τώρα σίγου, σίγουρα. Και πάντα σάκη, δεν σου βγαίνουν. Ε? και πάντα μπράβο, δεν σου βγαίνουν. Σίγουρα. Είναι κάποιε χρονιέ που μπορεί, δεν είναι το value for money τη δίνει την πέρυσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να μην σου βγει κάποιο παίκτη που έχει δώσει πολλά λεφτά. Και είναι γεγονό μπορεί να πάρει 8 παίχτε. Να περιμένει πολλά. Φερρυπίν, στα χρόνια εμεί που. τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, για να μην λέμε πολύ παλιά. Την τελευταία δεκαετία έχουν έρθει παίχτε μεγάλοι και έχουν βγει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή... Επίση έχουν έρθει παίχτε μεγάλοι και δεν έχουν βγει. Βλέπει εσύ ένα, α πούμε. Καλά, εντάξει τώρα. Λέπε Λε αυτός... λεντέσμα. Ξέρει γιατί. Ε, έχουν φύγει λεφτά μόνο για, μόνο για, για τη φανέλα. Ναι. Ήρθε μόνο για να πάρει Έχουν να γίνει να και τέτοια, το... τέτοια. Δηλαδή έχουν δώσει λεφτά, Αλέξανδρε, που, που το τουριστικό, δεν τουριστικό Την απόδοση που περιμένουμε. Καθόλου και ακόμα πληρώνει αυτός ε, ο Παναθυναϊκό αυτό που περιμένουμε. Εσύ και έπεσε στην Τζέλση τώρα, μου ρεφαντά Ήρθε εδώ, ούτε έχει ακουμπήσει ο άνθρωπο μπάλα. Ήρθε, έπεσε ένα παιχνίδι, δύο. Και, και σηκώθηκε και έφυγε. Και ακόμα χρωστάμε σε αυτό το παιχνίδι. Θέλω λίγο να γυρίσουμε στην αρχή. Αιώνια πιστό εδώ στο Χάιτ Β κάθε Δευτέρα βράδυ. Ε, με τον Λάζαρο και το Σάκη, όπω σα έχει μάθει ο κόσμο και σα έχει αγαπήσει πάρα πολύ. 7,5 ώρα, ε, Αλέξανδρο, σε διακόπτω, είναι κάθε Δευτέρα για το όλο Και στο www.hitv.gr μπορούν να δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Λάει και όχι πρήμιξ. μόνο, live streaming σε όλο τον κόσμο όπω μα βλέπετε. Μπράβο και υπάρχει. Και η... σε επανάληψη το βράδυ. Η επανάληψη το βράδυ, μια μισή ώρα μετά, μετά σπάτων, από, τις από ένα μας. πρόγραμμα, από τι εκπομπέ του σταθμού. Και ο Σάκης εδώ πέρα διαχειρίζεται και τι σελίδε και το YouTube, το κανάλι που, που, που έχουμε Όπου εκεί πέρα κάθε βράδυ, εκπομπή. εκπομπή. μετά την εκπομπή, μετά την εκπομπή, διαχειρίζεται επομπή. και ανεβάζει την εκπομπή αυτούς ή όπως είναι έτσι. Πώς ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, δηλαδή ε, 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 τι ιδέα ήταν, ε, γιατί ονομάστηκε η αιώνια πιστό. Το τριφύλλι είναι τριφύλλι, οκ, okay, το περιμέναμε, δεν θα έχει και κάτι άλλο. Αιώνια πιστό. πώς ξεκίνησε, ποιος έδωσε την ιδέα και αν εσείς γνωριζόσασταν πιο πριν. Ο Σάκης μένει ε, εκεί κοντά στο γήπεδο, πίσω από τη λεφορά Αλεξάνδρας, μια ζωή. Και εγώ από μικρό παιδί εκεί ενταλαβεριζόμουν, έτσι. Άσχετα φύγαμε, πήγαμε και σε άλλες περιοχές μεγάλη, παντρευτήκαμε, χαλάσαμε. Λοιπόν, εμείς εκεί ξεκινήσαμε από μικρά mm -hmm. παιδιά, εκεί ζει ακόμα κι ο Σάκης, απέναντι από το γήπεδο, να σου το πω έτσι. Πριν 12 χρόνια, κάποια μέρα, τηλεφώνησα στον φίλο μου τον Σάκη, γιατί είμαστε και φίλοι παιδιώθεν, ενώ με τα κοντά παντελονάκια <laughs> με το Σάκη είμαστε. <laughs> λοιπόν, και του λέω, ρε να σου πω κάτι. Αφού δεν υπάρχει και καμία εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση και είμαστε Παναθυναϊκοί, είναι μέχρι κόκκαλο. Θέλει, αφού το γουστάρει κι εσύ, και ο Σάκη είναι ένα άλλο παιδί, έχει ένα άλλο επίπεδο, έτσι, όχι σαν το δικό μου χάλια επίπεδο. Καλά, εδώ δεν συμφωνώ. Εντάξει, εντάξει. Έσασε, Ο Σάκη έχει πρόεδρο. ένα άλλο επίπεδο που θέλει τηλεόραση, να χουλαντρίζει, να χειραγωγεί έτσι ορισμένα πράγματα, και του λέω: Δεν κάνουμε μία εκπομπή μαζί. Και πότε έγινε τότε. Τότε που έφυγε από κοντά μα ο Γιώργο Αβουντού. Ακριβώ. Ο οποίο ήταν άρρωστο Παναθυναϊκό. Του έχουμε αφιερώσει την εκπομπή τότε που πέθανε, έφυγε ο άνθρωπο από κοντά μα. Του αφιερώσαμε αυτήν την εκπομπή, γι' αυτό και την ξεκινήσαμε. Διότι, σαν να μα τσίγκλησε κάτι, έφυγε ο άνθρωπο και κάτι ήθελε να μα παρακινήσει να κάνουμε την εκπομπή εδώ στο κανάλι του Παναθηναϊκού. Μου ήρθε αυτή η ιδέα, πήρα το Σάκι, το δέχτηκε, το ξεκινήσαμε και από τότε έχουν περάσει το χρόνια. Και το αιώνια πιστό. Είναι μια κοινή απόφαση εμένα και του Σάκι. Και έχει υπόψη, και αυτό το λέω δημοσίω και υπάρχουν και αποδείξει, το αιώνια πιστό δεν το πήραμε εμεί από την ΠΑΕ που έχει βγάλει για τα 100 χρόνια, ναι. αν θυμάσαι, ναι. που το έβγαλε ο Πιστό. Εμεί το ξεκινήσαμε και την επόμενη χρονιά, το Ιαπιστό ή τη μεθεπόμενη, δεν θυμάμαι, το πήρε η ΠΑΕ Παναθυναϊκό. Πόσο ρηψοκίνδυνο είναι, γιατί εγώ αυτά θέλω να πούμε, πόσο ρηψοκίνδυνο είναι ε, ένα άνθρωπο τηλεοπτικά και με ένα μέσον δυνατό που είναι η τηλεόραση να ταυτοποιείται με μια ομάδα γιατί αυτό έχει να αποκρούσει στην καθημερινότητα πολλά πράγματα. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό, ας πούμε, θυμάμαι πριν από ένα, ένα, μισή μήνα, πήγαμε σε κάτι, σε κάτι γένεια, σε ένα event, όπου ο Λάζαρο Ογκόλια, σαν πρόεδρο του σταθμού και συνεργάτη του Μιμουπής και παρουσιαστή του Αιώνια Πιστό, ήταν καλεσμένο και μου λέει, βρέ, τα καλυστεί αυτά το event γίνονται μέσα στον Πειραιά και θα πάω μέσα στον Πειραιά. Βέβαια, ο κόσμο σε αγάπησε γιατί εκεί δεν είδα κανέναν να σου πει για τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό, γιατί τι αγαπάνε σαν Λάζαρο. Δηλαδή, γι' αυτό παρουσιάζει. Αλλά γενικότερα το να κατηγοριοποιείσαι κάπου, κατάλαβε και δημόσια, έχει το πρόβλημά του. Άκου να σου πω κάτι. Και ο Σάκη, άμα θέλει, να διορθώσει αυτό. Ο Σάκη δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα και τον αγαπάει πιο πολλοί κόσμο από μένα. Είναι πιο, πιο αποδε... είναι, Γιατί... πιο είναι πιο, πολύ απο... είναι πιο διαλλακτικός. είναι πιο ήσυχο παιδί, πιο ήρεμο παιδί, πιο διαλλακτικός. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πιο λογικός έτσι από μένα, ίσως. Εγώ είμαι λίγο παρορμητικός. Έχω λίγο μέσα, λίγο βράζει το αίμα μου, όχι ότι δεν βράζει το σάκι το αίμα, αλλά τα εξωτερικεύω με ένα διαφορετικό τρόπο. Άλλο του χαλάει αυτού. Πιο, παδ... πιο, στο παδικό, αν το πάμε <laughs> από άλλε ομάδε, κάποιοι χαλιούνται. Και μπορεί εγώ να είμαι λίγο προκλητικό. Πάντω, θα συμφωνήσει και ο αυτό, ότι εμείς έχουμε ένα επίπεδο στην εκπομπή μας 12 χρόνια τώρα που α, αναμφισβήτητα, εγώ δεν το διαπραγματεύομαι αυτό, δεν θα το χαλάσουμε ποτέ με το σάκι. Ποτέ. Μαζί ξεκινήσαμε, αν είναι ποτέ να σταματήσει αυτή η εκπομπή, μαζί θα τη σταματήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο ένας και ο άλλος ή να αλλάξουμε το στυλ μας να γίνουμε κι εμείς ξέρω εγώ μαϊντανοί ή κάτι σφουγγαρίστρες εκεί που ορίονται και κάνουν και ράνε. Όχι. Εμάς είναι αυτό το στυλ μας Έχουμε ένα ήθος, ένα επίπεδο ποδοσφαιρικό, αθλητικό και οπαδικό. Mm -hmm. Γιατί εκτός από συνάδελφοι, ε, συγγνώμη, δημοσιογράφοι, ε, άνθρωποι, φίλοι, οτιδήποτε άλλο, είμαστε και οπαδοί. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Ε, άρα, ε, ο, το να βγάζει ένα άνθρωπο την αλήθεια του στην κάμερα. Μπορεί κάποιοι να μην την αποδεχτούν, αλλά σίγουρα όμω το να είναι ένα άνθρωπο ειλικρινή και δει τη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια αθλητική και τώρα, όπω μιλάμε για τον νέο πιστό, αμυγό, α πούμε, εκπομπή. Τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο, μα βλέπουν νέα παιδιά και λένε: Θέλω από αύριο, Αλέξανδρε, γιατί μου έχουν στείλει και εμένα μηνύματα, Αλέξανδρε, να το κανάλι σου θέλει μια αθλητική εκπομπή, να παρουσιάσω μια αθλητική εκπομπή όταν κάνω τα κάστη. Ε, νέα παιδιά, εσείς που είστε 12 χρόνια, ποια είναι τα προβλήματα για τα νέα παιδιά να πούμε μιας αθλητικής καθαρά εκπομπής. Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος που ασχολείται και κάνει μια εκπομπή μόνο με το ποδόσφαιρο ή μόνο με τον αθλητισμό. Περίμενε το επάγγελμα του είναι τώρα. Δηλαδή είναι δημοσιογράφοι αυτά τα παιδιά, έχουν βγει από σχολεία. Όχι, θέλουν να κάνουν, ναι, έχουν βγει από σχολεία. Αλλά oh. το να θέλουν να κάνουν από μια εκπομπή του Παναθηναϊκού. Τι πρέπει να γνωρίζουν. Του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ, α... του δεν ξέρω πρέπει τι. Πρέπει να γνωρίζει το αντικείμενο πρώτα απ' όλα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μια εκπομπή χωρί να γνωρίζει το αντικείμενο. Mm -hmm. Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά πέρα από αυτό θέλω να βάλω άνω τελία, να, να, συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο Λάζαρο πριν. Ε, συμφωνώ διαφωνώντα. Πολύ λίγο. Τι εννοώ. Ο καθένα έχει το χαδικό του χαρακτήρα. Εμεί τα 12 χρόνια που είμαστε, δεν έχουμε προσβάλει καμία ομάδα, σεβόμαστε του αντιπάλου μα και ίσω αυτό το αντίθετο που έχουμε, σε εξαγωγικά το αντίθετο, mm -hmm. ίσω είναι που δεν είναι και όλα στην εκπομπή. Μα αυτό αρέσει ση... στον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι ο Λάζαρο είναι πιο. Εντάξει, έτσι είναι ο χαρακτήρα είναι παραγωγικό. Ο άλλο, εγώ α πούμε, είναι πιο χαλα... δεν, δεν... Είμαστε ένα. Για μένα είμαστε ένα. Και όλα τα χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Είμαστε από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον έξω αποδεκτοί από όλου του φιλάθλου. Είτε του Ολυμπιακού, είτε του Πάου. Να αυτό είπα, είτε, ναι, ναι, και, είναι και, είναι, και είναι αλήθεια αυτό. Ε, Όπω και εσύ στη δική σου εκπομπή, κρίνεσαι από τον κόσμο. Έτσι κι εμεί. Mm -hmm. και... Τι είναι αυτό που περισσότερο σα την σπάει να μιλήσουμε έτσι και λίγο στην καθημερινότητα σε άλλε αθλητικέ εκπομπέ. Γιατί γίνονται αθλητικέ εκπομπέ και στα μικρότερα κανάλια και στα μεγαλύτερα. Τι είναι αυτό. Εγώ πάντω βλέπω σε πολλέ εκπομπέ. Βλέπω έναν ρόλο. Βλέπω κάτι προσποιητό. Βλέπω κάτι που κάποιο έχει πληρώσει και λέει: Βγαίνε σήμερα και χώστα για τον πρόεδρο, γιατί έτσι πρέπει. Εμεί εμείς, σε αυτό δεν το έχουμε κάνει, δεν έχουμε παίξει και δεν, είμαστε, δεν έχουμε γίνει πιόνι κανενό ποτέ. Ε, και ούτε θα το κάνουμε, βέβαια. Ε, Ακόμα αυτό... και του Παναθηναϊκού. Χτυπήσανε Παναθνέκου, ποτέ ούτε, την πόρτα για να πούνε ότι εγώ θέλω να πείτε αυτό και σήμερα προσέξτε που, που την πατήσαμε. Στις, στις, Μην πείτε τίποτα. Στι αρχέ, ε, αλλά αφού είδαν ότι εμεί πλέον. Ε, αυτό που κάνουμε το κάνουμε και λέγοντα αυτά που βλέπουν τα μάτια μα και όχι αυτό που θα ήθελε κάποιο, ε, αυτό το, το, έχουμε κατακτήσει πλέον. Και έτσι προχωράμε και λέγοντα αυτά που βλέπουμε εμεί. Επειδή... Αυτά που θέλουν κάποιοι. Δεν Επιλύμε... το έχουμε κάνει ποτέ. Βεβαίως. Οι άλλε άκουλε σου πω. Υπάρχουν αξιόλογε εκπομπέ αθλητικέ. Σαφώ. Όπω υπάρχουν και άλλε εκπομπέ, είναι αυτό που ρώτησε πριν. Η απάντηση είναι η εξή. Μπράβο. Ότι ένα ο οποίο παίρνει ένα δημόσιο βήμα. Δεν με αν λέγεται δημοσιογράφος ή αρδάκια τώρα που λένε ορισμένοι. Είναι η νέα μόδα mm -hmm. του δημοσιογράφου που δεν του γουστάρουν. Ε? Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να λένε κάποια πράγματα, ίσω πιο. Του λένε αρδάκια. Yeah, εγώ πάντω και τον Σάκη δεν κατατάσσω στην κατηγορία αυτή, τον εαυτό μου ω δημοσιογράφο. Ε, άλλε φορέ έχουν δίκιο λέγοντα αυτά τα πράγματα, άλλε φορέ όχι. Όμω, επειδή πήρε σε ένα δημόσιο βήμα. Βλέπει νέος κόσμος, κοριτσάκια, αγοράκια, νέοι, μεγάλοι, γέροι, με, ιδίω το ποδόσφαιρο και η μπάλα και το χρώμα. Έχει, μιλάμε πολύ λαό από πίσω. Ε, μέσος πλην σαφώ, θα το πω έτσι: χειραγωγή στην κοινή γνώμη. Έτσι. Ε, πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικό με το μικρόφωνο που σου δίνουν και το δημόσιο βήμα, το πώ το χειρίζεσαι. Όταν βλέπει άλλου συναδέλφου, οπαδού, δημοσιογράφου, όπω θε, πες τους. Ο οποίο παίρνει ένα μικρόφωνο και αρχίζει, χειραγωγεί την κοινή γνώμη, ξεσηκώνει και προκαλεί τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να φανατίζονται οι πιτσιρικάδε και να πηγαίνουν να σκοτώνονται. Ε, τώρα τι, το θεωρεί αυτό, αυτό, Οπαδική θεωρώ εκπομπή, Δημοσιογραφική εκπομπή, τι ακριβώ είναι αυτό, για να καταλάβουμε κι εμεί. Εκτό θέλετε κι εσεί να γίνουμε έτσι, δεν θα γίνουμε έτσι. Πάντω στην τηλεόραση, συγγνώμη, Αλέξανδρε, ξέρει πολύ καλά ότι είναι πολύ εύκολο. Αν θέλει να, να βγάλει γέλιο σε εξαγωγικά, το κάνει. Μπορώ να πάρω κι εγώ ένα, ένα βάζω μέλι, να το ρίχνω πάνω στο λάτρο, έτσι, και να ναι, πω ναι, ναι. όπως έχει ναι, γίνει ναι, αυτό. Ναι, πολύ εύκολα. Αν επιλέξει να κάνει αυτό, είναι πολύ εύκολο. Εγώ έχω πει σαν άνθρωπο που κάνει και τηλεόραση. Ότι το πιο εύκολο πράγμα πλέον στην ελληνική τηλεόραση είναι να ξεφτιλιστεί και να γίνει γνωστό. Θέλει άμα να σε ξέρει, όλη η Ελλάδα. Εγώ θα σου πω. Θέλει να ξέρει και να και να σε ξέρει. αν συμφωνούν και οι, οι τηλεθεατέ σου και οι δικοί μα τηλεθεατέ. Νομίζω ότι είναι σε μια κατηγορία αυτή η εκπομπή που εγώ είμαι πολύ περήφανο. Πάντω εγώ λάβαζα επειδή δει συνεργάτε μου χρόνια και πέραν από τον αθλητισμό και αυτοί που δεν βλέπουν αθλητικά ενώ που δεν είναι πανθυνακοί που δεν ασχολούνται. Ξέρουμε όταν πούμε για τον αιώνα πιστό ότι είστε μια εκπομπή που τα λέτε όλα έξω τα δόντια και αυτό που αρέσει είναι ότι υπάρχουν και φορέ που συζητάτε τα πάντα. Α, και α, κοινωνικά θέματα, δω, και δω, θέματα, ναι. του αθλητισμού γενικότερα, ακόμα και θέματα που μπορεί ένα στο π.χ. να κάνει κάτι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, ό,τι τρέχει, ό ,τι ό ,τι τρέχει, τρέχει, τρέχει το συζητάτε. Και αυτό αρέσει γιατί κάποιοι φίλοι μου μου λέει κάθομαι, μου λέω που είσαι, μου λέει σπίτι, βλέπω, μου λέει τρώζω για το σάκι. Λέω καλά, από πότε τη βλέπει μπάλα, μα, μου λέει λένε σήμερα τίποτα σχεδόν για μπάλα. Συζητάτε και πράγματα κοινωνικά. Και είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό, μας, αυτό δεν είναι. Ε, να συζητάτε, να μην είστε αυτό που λέμε strict mind, ε, δεν ξέρω τώρα εδώ αν πώς με καταλαβαίνει ο κόσμο. Strict mind δηλαδή. Ε, δεν μπορώ να το πω στην καταλαβαίνουμε. Από χωριό είναι σαν να αφορά παροπίδε. <σκυλίδα> Εμεί ποτέ δεν το έχουμε κάνει Εμεί στην Αμερική και στα άλλα κανάλια καταλαβαίνει δεν ξέρουμε πολλά. Εσύ, εσείς. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σα. Είναι τιμή μα καταλαβαίνει. Θέλω να ρωτήσω το εξή. είναι, είναι μια αμυγό αθλητική εκπομπή που διαφέρει από τι άλλε <μή> <σχαιριόν> Που όμως είναι ε, μια εκπομπή που πρέπει να ασχολείται καθημερινά και επειδή εγώ κάνω με πάρα πολλά πράγματα, γιατί τρέχουν τα γεγονότα. Ε, και ο Λάζαρος, εκεί που θέλω να τονίσω, είναι ότι παρόλο που με κάποιους ανθρώπους έχουμε βγει και, μα, και μαζί κοινή παρέα, δηλαδή ενώ που ήταν στην παρέα, που ήταν μέσα στα, στα μεγάλα τα κεφάλια, και του λέγανε να σου πω, δεν πιστεύω να πει κάτι. Και ο Λάζαρο ε, έλεγε μπροστά, μπροστά, μπροστά μου, ότι φίλε, εγώ. Θα τα χώσω, Γιατί θεωρώ ότι αυτό που κάνατε ήταν λάθο. Και μετά γιατί... τον παίρναμε και του λέγανε: Καλά, έκανε την εικόνα. Ο, ο Λάτρας, ποτέ, ποτέ δεν έχει κρυφτεί. Άκου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι. <laughs> αυτό που είναι και αυτό που βλέπει, ποτέ δεν έχει κρυφτεί. Αυτό Άκου είναι να σου πω. Είναι Έχουμε γεγονός. βρεθεί. Είδε τώρα μαθαίνει πράγματα. Αυτό, αυτό δεν δε το ξέρω. Φοράστε, δεν δε το δε ήξερα. Δε Έχουμε το ξέρω, σε τραπέζια μαζί. με τον Αλέξανδρο. Γιατί είναι και social εδώ ο κύριο Πετρίδη. Και καμιά φορά βγαίνουμε όλοι μαζί από το κανάλι. Έχουμε βρεθεί σε τραπέζι. Τα ξέρεις εσύ τα ονόματα που σου έχω πει τα στελέχη Βεβαίω. με μεγάλα διοικητικά στελέχη τα οποία έχει ακούσει ο Αλέξανδρος και άλλοι άνθρωποι εκεί που ήταν συζητήσεις πάνω στο τραπέζι γιατί όλα αυτά προσπαθούν να επηρεάσουν εμένα, δηλαδή τον άνθρωπο που υποτίθεται θα τα διοχετεύσει μέσω της εκπομπή στον κόσμο να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Εγώ βέβαια η απάντησή μου και σε αυτόν και σε οποιουσδήποτε κάνω τέτοια κουβέντα Α το πούμε σε εισαγωγικά για να χειραγωγήσουμε και εμεί την κοινή γνώμη: ε, Βάζω χ. Yeah, κλείνω την more. πόρτα, Ma, κλείνω γιατί ο τα αυτιά, κλείνω αυτός. τα μάτια, κάνω ό,τι ακούω. Κάνει αυτό ό,τι μου μιλάει. Τέλο πάντων, και εγώ θα κάνω το ρεπορτάζ. Θα πάω στον Γήπονδε ο ίδιο διαζώσει, αυτόκο ε, να δω και να ακούσω το ματ, να έχω ο ίδιο άποψη, και εγώ κι ο Σάκη. Και μόνο έτσι θα παρουσιάσουμε τα πράγματα. Τα, δηλαδή, η αλήθεια θέλω να σου πω είναι μία. Δεν υπάρχουν δύο αλήθειε. Ούτε τρει. Ούτε τέσσερι εκδοχές αλήθεια. Μία υπάρχει. Είναι η πραγματικότητα και το γεγονό. Εμεί αυτό παρουσιάζουμε. Τι είναι αυτό που αν, ε, αν μπορούσατε να αλλάξετε ε, στο, στο, κομμάτι του ποδοσφαίρου μετά από τόσα χρόνια εμπειρία που ασχολείστε με αυτό, θα αλλάζατε. Που πιστεύει ότι εκεί ξεκινάνε, από εκεί ξεκινάνε Εγώ... όλα. Εγώ το το, εσύ το, εσύ το θα... πιο βασικό που θα έλεγα, βέβαια, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, αυτή η αντιπαλότητα η μεγάλη που υπάρχει, θα ήθελα να είναι μόνο. Από την ώρα που θα σφυρίξει ο ΔΕΤΗ στην έναρξη μέχρι την ώρα που θα σφυρίξει Α, τη λήψη. Την αλλάζαμε, είπε. Έχει Λ... δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, ναι, εγώ δίκιο. το πιο βασικό θεωρώ ότι είναι αυτό. Ε, πάνω στι τέσσερι Πόσο γραμμάτες... καιρό έχει να δει αυτό που λέει Ολυμπιακό Παναθρώπινο. Ναι, Φιλάθλου. Δεν τον κολλείει ποτέ. Αυτό. Μακάρι, αυτό. μακάρι αυτό. να μπορούσε να γίνει αυτό, να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα σε εισαγωγικά μέσα στο γήπεδο και όχι να βγαίνουν έξω και να σκοτώνονται όπω έχουν γίνει πάρα πολλέ φορέ και έχουμε χάσει και έχουν κάνει φανούλε. Και κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Εγώ θα ήθελα να αλλάξουμε την οτροπία μα και η παράδοση και οι παίκτες, οι αθλητές δηλαδή και οι δημοσιογράφοι όλοι, να αλλάξουμε την οτροπία μας και να εκτιμήσουμε τον το, το τόπο μας, η οποία παράγει. Έχουμε ακαδημίες που βγάζουν παιχταράδες και παίρνουν οι ξένες ομάδες έξω. Μα έχει πιάσει τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια μία ξενομανία. Και Ό,τι λήγει σε yeah. ό,τι λύγει σε ατς, σε ματς, σε, σε οτιδήποτε κατάληξη ξένη, Είτε είναι... Γιατί θεωρούμε σχερδική, ότι εκεί είναι είτε... καλύτερη. Είτε... Βέβαια είτε... έχει πει και στην εκπομπή μέσα από ότι την Γαλλική, είναι, είναι απαράδεκτο. Και, και έχει πει στην εκπομπή Λάζαρε όμω και το έχουμε δείξει ότι εμεί ε, 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 από την αρχαιότητα το ποδόσφαιρο θυμάσαι και το έχουμε δει Μπράβο, και σε κινούμενο κάνει... και το έχει κάνει και αφιέρωμα βέβαια. ότι το ποδόσφαιρο με τι πέτρε με το έτσι είναι από την αρχαιότητα άθλημα. Μπορεί να μην λέγονται ποδόσφαιρο. Από τότε. Ε, αν έπρεπε έτσι πηγαίνοντα προ το τέλο, ε, γιατί πραγματικά. Ε, Πώ περνάει, ε, πώς περνάει η, χρο... Ο, η ώρα εδώ πέρα, Μαζί μα χρο... Κάνουμε πλήγορα. μια μισή ώρα. Και πάνε, 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 δεν το καταλαβαίνουμε. Πότε, πότε, πότε και πότε εγώ ήθελα να πω ότι και για όλο το καλοκαίρι. Σου πάει για αυτό το, το σκηνικό. Πάρα πολύ Να μην μόνο σε εκείνο, να βγαίνει. Να έχουμε και μια ωραία. Α του χρόνου θα βγαίνω μία εδώ, μία εδώ, μία στο γραφείο κάτω απέναντι. Αλλά μόνο σε εμά, έτσι. Μην μου το κάνει σαν το χαμουλίνι και το τρομπαλίνι. Όχι, ναι, δεν θα πάει εκεί πέρα, γίνεται Ολυμπιακό όταν βγαίνει εδώ όταν πάει προ τα πάνω γίνεται ΑΕΚ. Ναι. Να είσαι σταθερό τη απόψη. Εγώ είμαι πιο εδώ, 10 ούτε μπαμπάλη. Να σου πω κάτι, αν έπρεπε να μου πει για το καλοκαίρι, καταρχήν είστε κανονικά. Γιατί η προετοιμασία δεν σταματάει ποτέ Τι έτσι, ποτέ είναι. Τύπο. Άρα κάθε Δευτέρα στι 7.30 και Τι το λέω πιο πολύ και για όλη την περιφέρεια και για την Κύπρο που μα βλέπουν. Ε, 3WHTV.gr, 7,30 ώρα κάθε ε, Δευτέρα live streaming, αλλά και ε, ε, μία και μισή το βράδυ σε επανάληψη. Ε, το καλοκαίρι λίγο χαλαρώνει το και πράγμα. Είναι καναλάρχη και ο Σάκη όπω και εσύ στο ναι, YouTube. Ναι, στο YouTube. Έχετε ένα κανάλι. Ε, κανάλι εδώ πέρα έχετε YouTube. να κάνετε με τρει καναλάρχε τη στιγμή. Ο αν... καθένα με το δικό του κανάλι. Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, ε, έχουμε μπερδευτεί εδώ. Έτσι. Ε, ε, αν έπρεπε να κλείσω και να μου απαντήσετε και οι δύο ε, με μία ερώτηση, ήταν ερωτήματα έτσι απλά και καθημερινά. Πιο πολύ θέλω να έρθω λίγο στο δικό σα σκηνικό γιατί έχω κουραστεί με το δικό μου. Άντε να τελειώνουμε φέτο τη ζώνη για να τα αλλάξω. Το ζαχαρώνουμε κι εμεί. Πρέπει να έρθουμε κι εμεί εκεί πέρα. Ναι, να έρθετε. Να σου πω αν έπρεπε. Να μου πει τελικά να σε ρωτήσω κάτι, το ποδόσφαιρο. Ακούστε μια ερώτηση που όλοι μου οι φίλοι μου είπανε, είναι τελικά βρώμικο άθλημα ή το έχουν κάνει βρώμικο. Για μένα ε, το, το έχουν κάνει βρώμικο. Εντάξει. Το έχουν κάνει βρώμικο. Μπήκε μωρέο στοιχημάτων όχι το στοίχημα, την εταιρεία στοίχημάτων. Εμεί οι ίδιοι οι παίχτε, οι δημοσιογράφοι οι υπάρχουν δεν δε πληρωμένα παιχνίδια. Εγώ η σαν απλό άνθρωπο. ιστορία, απλός, ιστορία, 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 δε. ιστορία, δείχνει ότι υπάρχουν. Εγώ σαν, σαν άνθρωπο ακούω ε, ότι υπάρχουν. ακούω τώρα, ότι όταν ήταν έρχεται, σίγουρο. Όταν έρχεται η UEFA και, και, άλλοι φορεί οι οποίοι υπό την εποπτεία του ελέγχουν πλέον παιχνίδια τα οποία είναι ύποπτα για στοιχηματισμό και για στήσιμο εν περιπτώσει των, των συγκεκριμένων αγώνων, αυτό τι σου λέει. Και υπάρχουν έχω... και τιμωρίε και... κάποιε φορέ. Εδώ ελληνικά παιχνίδια. παιχνίδια, έτσι. Δεν ήρθανε για να δουν ναι, κάτι άλλο. Ναι, το ξέρω, μα με... εδώ. Γιατί έχω ακούσει να σου λένε ότι κοίταξε αυτή την Κυριακή, με... πήγαινε εγώ, με... άκουμε τι σου λέω. Ε, πόσα θα λοιπόν... υποπτά παιχνίδια την, <laughs> <laughs> την προηγούμενη διετία είχαν. Εντάξει, τώρα τι και με την Ξάνθη. Ολυμπιακό. Ε, θέλω να ευχαριστήσω. Δεν φεύγω. Ακού για με... να δει ότι μ' αρέσει πήγες. εδώ. Δώστε μου ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Α συνδεθείτε με το στούντιο 4 που είναι το σκηνικό του Μη μου, πεις, εκεί είναι οι Μπουτεράκου και όλοι μαζί, Γεια γιατί εγώ είμαι από του παρουσιαστέ που δανείσω και την καρέκλα μου. Και να σου πω και κάτι, η καρέκλα η δική μου θα τρίξει μόνο όταν εγώ τη σπάσω. Τρεντάφιλοι Μπουτεράκου και Χρήστο Φωτήδη. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων ελαχιστοποιεί του χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσει εκτύπωση ακόμα και σε πολύ δύσκολε επιφάνειε με τη μέθοδο τη μεταξωτική, τη χαλκομανία αλλά και τη ψηφιακή εκτύπωση. Θέλει η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίε by Georgopoulos, Tiger, Thunder και GC by Georgopoulos. Μπαταρίε φωτοβολταϊκών. Μπαταρίε αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, start stop. Περιστέρι, ήλιον, καϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210 57, -57 706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr Μπαταρίες by Γεωργόπουλος Εγγύηση by Γεωργόπουλος Για σένα που θες υγεία και δύναμη Origin σημαίνει πηγή Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα Origin σημαίνει εγγύηση Για εσένα που δεν θες χάπια Origin σημαίνει τέλος το πρόβλημα κατάποσης Origin. Η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα. Στα φαρμακεία. Από τα John Noah. Μη μου πει και στο ένθετο ηθοποιό σημαίνει φω ένα εξαιρετικό καλεσμένο. Ο Αλέξανδρος Πετρίδη είναι σε επαγγελματική αποστολή. Τον έχουμε στείλει σε γυρίσματα εκτό καναλιού. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχή που υποδεχόμαστε σήμερα έναν ηθοποιό με πολύ μεγάλη γκάμα <coughs> καριέρας και μία σχολεία σε εισαγωγικά έκπληξη για καλλιτέχνη. Είναι λοιπόν μαζί μας ο Χρήστος Φωτίδης. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή Εμένα. που κατάφερες να βρεις χρόνο και από την τοπ <laughs> τοπική αυτοδιοίκηση που μας έχει πάρει τα καλύτερα παιδιά και μπόρεσες να στήσεις και στην εκπομπή. Ε, ειδικά, εκεί, ειδικά εκεί ο χρόνος είναι... Δεν προλαβαίνω να δω ρολόι και φτάνει τρει-τέσσερι και δεν έχω πάρει είδηση. Το ξέρουμε, Χρήστο. Γιατί πέφτει το ένα πίσω από το άλλο. Το <laughs> έχει δει στην το πράξη. Το ξέρουμε, βέβαια, ξέρουμε και το έργο που κάνει. Γιατί πάρα πολύ έχουμε έρθει να πούμε ότι είσαι. Στον Δήμο Πεύκη, στο έργο που γίνεται εκεί πέρα. Μα... Πεύκη Λικόβρηση, είναι ένα Δήμο. Λικόβρηση που έχει γίνει η Ένωση τώρα. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχετε και ένα εξαιρετικό θέατρο, το οποίο είναι μικρογραφία λυρική σκηνή. Ένα μικρογραφία... εξαιρετικό δήμαρχο. Καταρχήν είναι νέο. Είναι Μεγάλη ο ίδιος καλλιτέχνη καλλιτέχνης, γράφει ποίηματα. Είναι ένας μη διαπλεκόμενος και κατά γενική νομολογία από 19 χρονών βγαίνει δημοτικό σύμβουλος τίμιος άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχει την έξοδο καλή μαρτυρία. Και βεβαίως... Ναι, ε... αλλά είναι τυχερός που στα πολιτιστικά... Έχει το Χρήστο Φωτίδη, ο οποίος δεν είναι μόνο η καριέρα του σαν που είναι και ενεργή, είναι και η εμπειρία του στο να διοργανώνει όλο αυτό που είναι εκδηλώσει, θεατρικά, συναυλίε, παιδικά, χει... ζωγραφική. Αυτά μου είναι εύκολα, γιατί τα έχω κάνει χρόνια. Το δύσκολο είναι η διοίκηση ενό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Oh, είναι oh. πάρα πολύ δύσκολο, και αν δεν είχα εμπειρία διοίκηση από πριν, από άλλε θέσει, λαϊκό νοσοκομείο, πολιτιστικό ΟΤΕ, διοίκηση ΟΤΕ κτλ., δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω, το ομολογώ. Τώρα πόσο τυχερό είναι ο δήμαρχος δεν ξέρω αν το ξέρει και σε πόσο βαθμό το αντιλαμβάνεται γιατί οι δήμαρχοι κοιτάνε μόνο το αποτέλεσμα. Θες να σου πω, <coughs> θες να σου πω κάτι γιατί το εννοώ. Γιατί εμείς οι καλλιτέχνε, ή συνήθω έχουμε καλά το κομμάτι της, ε, της τέχνης, το κατέχουμε <coughs> ή, έχουν, ή υπάρχουν άνθρωποι που είναι για το κομμάτι της διοίκησης. Ο συνδυασμό είναι αρκετά δύσκολο. <coughs> Τεράστια δυσκολία. Δηλαδή... Έχει απόλυτο δίκιο όπως ε, συνήθως στο δικό μας χώρο οι καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί με τη διοίκηση του θεάτρου τους, ενώ την οικονομική διοίκηση του όρου, συνήθως έχουν αποτύχει. Ακόμα και αυτό, ξέρουμε πόσο αγάπη έχουν. Έχουμε, έχουμε κάνει στο ηθοποιό σημαίνει πάρα πολλά με αφιερώματα σε μεγάλους στάρ. Και έχουμε δει ιστορίες από τον Ηλιόπουλο που έγινε διασάρχης και έδωσε όλα τα λεφτά στους ηθοποιούς. Η... Οι πάρα πολλέ συνεντεύξει. Εξαιρέσει ήταν. Οι εξαιρέσει ήταν ο, 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 ο Ρίζο. Που έχει συνεργαστεί μαζί του. Που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Ήταν εξαίρεση γιατί μπορούσε να διοικήσει δύο-τρία θέατρα. Το έδειξε με πολύ μεγάλη αυτή. Στο τέλο άφησε αύ, και αυτό στη διοίκηση και έμεινε ηθοποιό. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Ποιο άλλο ήταν χρήστο εξαίρεση. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ε, εντάξει, η Αλίκη ήταν φαινόμενο, νομίζω είναι υπόδειγμα. ήταν εξαίρεση, αλλά μην νομίζω ότι πάντα τα συνδύαζε αρμονικά. Μία ερώτηση, γιατί εμείς έχουμε καλεσμένο το Χρήστο Φωτίδη, στο εθοποιό σημαίνει φως, και ξέρω πόσο αγαπούσες αυτό το μονόλογο και πόσο ωραία τον έχεις αποδώσει στη σκηνή. Ποιο, το ε, ηθοποιό. σημαίνει φως, του Χόρν. Θέλω να σε ρωτήσω, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε συνεργαστεί. Ήταν να συνεργαστώ. Έχω συνεργαστεί με τον Τάκη του Βουγιουκλάκη, τον αδερφό τη, ο με τον οποίο διατηρούμε φιλία χρόνων και εκτίμηση χρόνων, ήταν να συνεργαστώ στο φιλουμένα Μαρτουράνο να κάνω ένα από τους γιου. Ε, μπορεί να είναι πεζό σήμερα, αλλά εγώ είχα ένα ύψος που δεν τέριαζε με την Αλίκη. Και εξ αυτού του λόγου δεν πήρα το ρόλο. Το πιστεύω, γιατί όλα μετράγαν. Και αλήθεια, κοίταζε πάρα πολύ και την εικόνα και, και την εικόνα, αρμονία, και... ειδικά στο θέατρο που Είμαστε δεν... Είμαστε λίγο σε Ξέ... αυτό. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πάρα πολύ μεγάλες συνεργασίες. Γιατί εμείς χαιρόμαστε. Μάλλον μπορεί να χαίρονται <coughs> αυτοί που σε έχουν στην αυτοδιοίκηση, αλλά εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ που είσαι πολύ ενεργός φέτος θεατρικά. Είσαι στο θέατρο. Ε... Ξέρω ότι το γίνεται, πολύ, το γίνεται πολύ. Ζημόσεις, γίνονται ζυμώσεις και συζητήσεις να επανέλθεις και στην τηλεόραση. Το Έχουμε θέλω, κάποια yeah. πλάνα από εμφανίσεις σου που έχουν αφήσει η εποχή. Οπότε γυρνάμε στο τώρα Χρήστος Φωτίδης με, με συνεργασίες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Mm -hmm. Μία εξαιρετική αυλαία Θε, θεατή. Εδώ, εδώ είμαι στο Μούμου, σκηνοθεσία Γιάννη Μόρτζου. Με, την, με τον Ευαγγελόπουλο, την Τουμαζάτου, τον. Την ε, υπέροχη εδώ, Καλονή. Τον Ορφανουδάκι. Την Γελί Γαβρίλ. Ε, την Κέλλη τη Γαβρίλ που κάναμε ζευγάρι και είναι και φίλη μου ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, ε, είχαμε συνεργαστεί στο Γαλάζιο Διαμάντι άλλωστε. Ένα σιρεαλ που άφησε εποχή στον Αντένα. Ε, Τι ρόλο κάνει εδώ. Το αδρίτσο. Είναι το 95, εδώ κάνω, από ,τι μου λένε οι εδώ κάνω, μου. κάνουμε δύο φίλους με τον Ευαγγελόπουλο που προσπαθούμε να θολώσουμε τα νερά. Είναι λίγο σαν το φίλο μου το λευτεράκι του, του... Του, Αλέκου Σακελάριου. Του Αλέκου Σακελάριου. Δηλαδή, εγώ λέω στη γυναίκα μου ότι φεύγω και πάω στη Λιόν για... Είναι του Λετράζ το έργο, το οποίο είχε... Ο Καμπάνης και ο Μακρύδης. Είσαι εραστή ή σύζυγο, αυτό πε μα με απλά λόγια. Είμαι σύζυγο με την Κέλλη Γαβρίλη και προσπαθώ να τα απατήσω με την του Μασάτου. Ε, ηθικό δίδαγμα ότι και την πιο ωραία γυναίκα να έχουνε, Θα βρούνε κάποια άλλη για να την απατήσουν. Ε, τελικά έρχονται τα πράγματα στι θέσει του. Το τέλο έχει happy end. Είσαι. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία που ακόμα με την Μαριάννα τη θυμόμαστε. Μια φορά με πήρε και μου λέει. Η Μπαμπέτ, είμαι. Μπαμπέτ, ο, το όνομά της στο ρόλο. Η Ιερωμένη που θα πατώσεις... και αυτή η Κατερίνα, υπάρχει. συγγνώμη που ξεχνάω το επώνυμό της, ήταν πολύ... πολύ καλή στο ρόλο της υπηρέτησης. Ποιο, σε ποιο θέατρο είναι? Είναι στο θέατρο Φλωρίντα που δεν υπάρχει που πια, και, υπάρχει έχει, πια και, και έχει γίνει πάρκιν. Ένα εξαιρετικό σκηνικό. Ναι, ναι. 1995. Πρέπει, πρέπει να ήταν πρέπει να ήταν το σκηνικό, Α, μπορεί του χάρη του, σε πεντζή. Πες μου λίγο, ναι. από ό,τι έχεις κάνει, γιατί τώρα βλέπουμε το ΜΟΥΜΟΥ, το, Μούμου, το mm. θεατρικό στο Θέατρο Φλωρίδα του 1995, θα δούμε συμμετοχές σου από Καλημέρα Ζωή... Ρόλους μαζί με τον Στάθη Ψάλτη όταν έκανε το Σταυροφόρο στο «Καλημέρα Ζωή». Ναι. Ε, μέχρι σήμερα που φτάνεις στον Μπρούσκο. Ταινίες κινηματογραφικές με τις μεγάλες στάρ τη εποχή και του σήμερα με την Άντζελα Δημητρίου όταν είχε παίξει στις ταινίες. Δεν τώρα. έχω βάλει στο μυαλό μου και μου έρχεται τώρα τι, με τι τη αφού... Ζωή τη Λάσκαρη, τη γυναίκα της πρώτης σελίδας. Κομμάτι του φόσχολου σε τρεις βερσιόν παιγμένο, κινηματογραφημένο. Επειδή είναι τόσα πολλά τα, μ, οι συνεργασίε που έχει κάνει και οι ρόλοι, θέλω να σε ρωτήσω τι από όλα αυτά ναι. ε, εσένα σε τραβούσε σαν ηθοποιό. Σε εγωίτευε το θέατρο, όπω λέμε όλοι. με εγωίτευε το θέατρο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν με εγωιτεύει και το γυαλί, γιατί ε, χωρί να το θέλω και χωρί να το σπουδάζουμε, όπω ξέρει, ή το έχεις ή δεν το έχεις με το γυαλί. Δηλαδή, ε, με το θεατή. Ε, εισέπραξα τόσα πολλά από τους θεατές ε, εντό εισαγωγικών φίλους και τα λοιπά, ας πούμε. Από ένας, τους ένας ρόλος που με γοήτευσε και που ήταν πάρα πολύ δύσκολος είναι με την ε, Ευαγγελίδη την Γκαλιόπη που κάνω όταν έφυγε ο Σπυρόπουλος από το Σύριαλ με έβαλε ο στο ρόλο. Κάνω κάποιον. Για τη που... λάμψη μιλάμε. Για τη λάμψη που, χτυπάει με... Στον που χτυπάει με ένα αυτοκίνητο. Μένει ανάπηρο. Ω ανάπηρο τον ερωτεύεται η Καλλιόπη Βαγγελίδη που τον έχει χτυπήσει. Θεωρεί πέτειο τον εαυτό τη, αλλά τον ερωτεύεται, τον ερωτεύεται. Και στο τέλο. <laughs> Κοίταξε εδώ. Ο <laughs> βαγγελόπλο πήρε. Πάνω μου, φίλε. Δεν <laughs> θυμόμουν να τη σκηνεί στο έμπα. Ναι, οι πολλοί και οι δύο. Είναι. Ευαγγελόπλος έκανε το καμπάκ και χάρηκα πολύ για τον Παύλο. Τον βλέπω τώρα τηλεοπτικά. Σου αρέσει. Πάρα πολύ. Ε, το ξέρεις ότι αρέσει πολύ και στον κόσμο και είναι τάση. Το βλέπουμε από, το, από τα remake όλων των ταινιών, τις περισσότερες ε, ε, θεατρικά και ταινίες στο Σεκελάριου που ξαναγίνονται για την καινούρια σεζόν. Και βλέπουμε και ηθοποιούς αναγνωρισμένης αξίας που για κάποια χρόνια ήταν εκτός και τώρα παίζουν και αρέσουν και στον κόσμο και στην νεολαία. Μα τώρα ξεχάσαμε την τέχνη μα, μην τρελαθούμε, είναι σαν το ποδήλατο. Κοίταξε με δε λίγο. Δεν <laughs> ξεχνιέται. Θέλω να με κοιτάξει, όχι δεν λέω για, για μα του Λέω για μία σε εισαγωγικά γκρίζα ζώνη μετά τη δεκαετία του 80 που υπήρξε μία και καλά κατηγοριοποίηση ότι αυτές οι ταινίε είναι εμπορικέ. Ήρθε το νέο σινεμά, το αφαιρετικό, <laughs> να διώξει πάρα πολύ άξιους πρωταγωνιστέ σαν εμπορικού και βλέπουμε μια δικαίωση. Με τίποτα θεατέ, με τίποτα ειστήρια. Α το πούμε αυτό. Και βλέπουμε μια δικαίωση τώρα που έρχεται σταδιακά. Δηλαδή, πιστεύει ότι και για σένα ήταν ένα διάστημα που ήθελε λίγο Μου να. Μου εξομολογήθηκε κάποτε διευθυντή παραγωγή. Θέλω πάρα πολύ να σε πάρω, αλλά δεν μπορώ να σε πάρω γιατί έπαιζε στη λάμψη και στο καλημέρα ζωή. Και λυπάμαι για αυτό που το, αυτό που το έχει απαγορεύσει ο ιδιοκτήτη του κανάλιου. Ε, εκεί τρελάθηκα. Λέω: Αν είναι δυνατόν, λέγανε σαπουνόπερε του φόσχολου τη Ιστορία και η πραγματικότητα τη ξεπέρασε. Μία μικρή άνω τελεία για να δούμε εδώ πέρα που είσαι, Α, στο Άντζελα, Άντζελα Πειρασμό. Άντζελο Πειρασμό του Λαζαρίδη. Ταινία. Με, με, ταινία με την Άντζελα Δημητρίου για τη ζωή τη. Γιατί τι είσαι τόσο η ζωή της. Τόσο απότομο και την αρπάζει, τη σώζει. Όχι, όχι, τη σώζω υποτίθεται από μια τρομοκρατική ενέργεια και με ρωτάει εδώ πέρα είσαι 17 Νοεμβρίου. Αχ, εντάξει. Και εγώ απαντάω Γιατί... 23 Μάρτη. Λέει τι 23 Μάρτη, για να μου, ξέρω. Να σου <laughs> πω, ε, ήταν και, ναι. και αρκετά επίκαιρο τότε. Απλά σε είδαμε πολύ αγριμένο που ξεκινά την αρπάζει, τη σώζει. Έχει κοινέ ερωτικέ, έχει παρακάτω πολύ ωραία. Ερωτικέ. Ε, την κλέβω, με ρωτεύετε. Με την ερωτεύεται... ερωτικές με την Άτζελα. Ναι, ναι, την κλέ... και μα διέφυγε αυτό εμά το μοντάζ. Ναι. Ο, ναι. oh, αυτό είναι δικιά μου παράληψη. <laughs> την κλέβω από τον Κώστα τον Καραγιώργη που είναι επιχειρηματία, αφού με γνωρίζει, ερωτεύεται εμένα η Άτζελα. Λοιπόν, στην άνω τελεία και βλέποντα και αυτή την ταινία, mm. έχει αρχίσει λοιπόν αυτό που λέγαμε. Στο σκοτεινό πλάνο, γιατί είναι βράδυ, Κακό ναι, φωτισμό είναι... και τα λοιπά. Δε. Έχουμε πολύ ωραία πλάνα με την Άτζελα. Ναι. Έχουμε στη μοτοσυκλέτα επάνω, έχουμε τρεχάματα. Καλά, στο επόμενο διάλογο ναι. θα βάλουμε το ερωτικό. Εγώ αυτό ξέρω, σίγουρα και τα φωτισμένα τα υπόλοιπα. That's... Αλλά βάζω την τελεία για να κρατήσω αυτή την υποσημείωση. Βλέπουμε λοιπόν. Ε, μην το πέστε, γιατί μόνο διάλογο είναι, δεν είναι. Η ότι... Άτζελα είναι μελαχρινή εδώ. Ότι λόγω. Σε βλέπω πολύ άγρια μένω, Όχι, άσε να το, δω... yeah. να το βλέπουμε όσο με ε, Πλησιάζω εδώ. Α πούμε λίγο. Yeah και στο τέλος ανάβουμε ένα τσιγάρο και τα λοιπά, μου λέει τον αναπτήρα. εδώ, το αναπτήρα. Ξέχασα, σε έχω πάρει και τον αναπτήρα. Είσαι γοητευτικός πάντως σαν ε, 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 κύριος. Είμα, είμαν. <laughs> σαν κύριος που θα σώσει μια κυρία από τρομοκρατική επίθεση. Στην άνω τελεία αυτή λέω ότι ευτυχώς αρχίζει και φεύγει φεύγει αυτή η κακώ εννοούμενη εμπορικότητα. Εδώ είμαι, εδώ είμαι αν δεν κάνω λάθο, καλημέρα, καλημέρα, ζωή. Είμαι. Καλημέρα ζωή. Καλημέρα ζωή είμαι εδώ. Εγώ μπήκα, ήμουν ο μοναδικό το οποίο με έβαλε ο Φόσκολο χάρη ε, στη, στη λάμψη και χτυπάω μια μέρα. Όχι, στην καλημέρα ζωή και χτυπάω μια μέρα την πόρτα. Ε, στη Λάμψη, τη λάμψη και μπαίνω. Ποιο είσαι, ο Χαρί Βεργοτή. Το ίδιο πρόσωπο δηλαδή. Μεταφέρθηκε ποιο... από το ένα σύριαλ στο άλλο με, με τον ε, ίδιο ρόλο. Όχι με το ίδιο ρόλο, με το ίδιο ονοματεπώνυμο. Με το ίδιο Όνομα, ναι, ναι, ναι. Ε, όχι ε, ίδιο ρόλο. Να θυμίσουμε ότι την εποχή εκεί ήταν. τα δύο σύριαλ και πολλέ φορέ κάποιο το οποίο τελείωνε Εδώ μια είμαι ιστορία. Με την κυρία Βελιμαχίτη. Που τη είχε γίνει εκείνη η τρομερή ιστορία που την είχαν απαγάγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια... Μιλάς για την αληθινή ιστορία, αυτό αληθινή δεν ήταν κινηματογραφικό. Αλη... Όχι, Εκεί η ζωή είχε αντιγράψει την ε, τηλεόραση. ξεπέρασε το φόσκολο. Είχε ξεπέρασε το φόσκολο η πραγματικότητα. Λένε, ναι. Που, Λένε. τι θέλεις να κάνεις ε, τώρα. Θα δούμε που έχει κάνει τον Ισαγγελέα στον Μπρούσκο. Ήταν από τι πιο πρόσφατε δουλειέ σου. Mm -hmm. Συνεργάστηκε με τον Ανδρέα Γεωργίου και ε, τον Γκούλη Νικολάου. Και τον Κούλη Νικολάου που, ήτανε, που, είναι και... Και τη Βάνα Δημητρίου που έγραψε γιατί αυτή με πρότεινε η να τα λέμε αυτά. ο παραγωγός και οι πρωταγωνιστές. Ναι. Ε, τι θέλεις ε, να κάνεις τώρα. Προσπαθώ να εκμεύσω πράγματα. Ξέρω ότι δεν μπορείς να μου πεις. μέχρι να ολοκληρωθούν Μπορώ και να, να σου υπογραφούν. πω. Εγώ θέλω όσο με βαστούν το μυαλό μου ε, και η υγεία μου να κάνω πράγματα. Δηλαδή, έχω δύναμη και πώς να σου πω, δυναμικό που τώρα ξοδεύεται βέβαια στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το μυαλό μου είναι στην καλλιτεχνία. Είμαι γεννήθηκα καλύτερα από Καλά, περίπτωση. δεν σε ρωτάω αυτό. Είσαι νέο άνθρωπο. Έχουμε δει του μεγάλου πρωταγωνιστέ μα και χαιρόμαστε ναι. να του περαπέζουμε. Σε ρωτάω τι θέλει να εδώ σε... δικάζω το Εδώ που είσαι εισαγγελέα. Ναι, ναι. Τι θα σε εξητάριζε εσένα σαν ρόλο, Όχι τι θα σου προτείνουν για Α, ένα σύριαλ. Ναι. Αυτό σε ρωτάω. Ο Χρήστο Φωτίδη. Εμένα με, με εξητάρει να υπάρχει ίντριγκα, δηλαδή να υπάρχει ενδιαφέρον στο ρόλο, να υπάρχει, <σχ> να, υπάρχει, να υπάρχει, ίντριγκα. Δηλαδή να, υπάρχουν πράγματα που θα πιαστώ, να υπάρχει δυσκολία. Πιστεύει δηλαδή, ότι. Να μην θα είναι απλά το ρόλο. Θα Εντάξει, ήσουν... αυτό το θέλει ο κάθε ηθοποιό. Ναι. Αλλά πιστεύει σε Αλλά είναι. Προσπαθώ και το φτιάχνω. Ε, πιστεύεις ότι ο Χρήστος Φωτίδης μπορεί να είναι ένας γοητευτικός ή Ποτέ δεν ένιωσα γοητευτικός και δεν παίζω το γοητευτικό. Το αν βγαίνει η γοητεία είναι άλλο. Όλοι μας έχουμε μια προσωπικότητα. Έχω δει πολύ άσχημες γυναίκες που με έχουν εγωιτεύσει Πάρα πολύ, με την προσωπικότητα. Ναι, τώρα. αλλά εμεί μιλάμε για σένα τώρα. Ε, ε, μπορεί Εσύ να μην το έχεις πέζω, λοιπόν, Δεν παίζω δεν παίζω εγώ το γοητευτικό. Θέλω να πω, αυτό ή το ή δεν το έχεις, Βγαίνει από κάποια πράγματα. Το έχεις, αλλά Ποτέ επειδή... Ποτέ δεν είπα είμαι για, για αυτό. Είπα πόσο ηθοποιό μπορώ να είμαι. Και ειδικά η μισή μου καριέρα, τα 15 χρόνια στο θέατρο, όταν τα μισά, στα μισά και μετά γνώρισα τον Καρακατσάνη, και έπαιξα αρκετέ φορέ μαζί του, του περισσότερου κάνοντα και τον βοηθό του κτλ. Είπα εντάξει. Μου λείπουν καντάρια να γίνω πιο πάνω ηθοποιό. Εντάξει. Νομίζω ότι είσαι και πολύ σεμνό, γιατί οι συνεργασίε σου εκτό από τον Καρακατσάνη είναι σε πρωταγωνιστικού ρόλου με όλου του μεγάλου, τι κορφέ τη θεατρική μα τέχνη και τη κινηματογραφική μα Δεν δηλαδή. σου έχω πει ότι. Από αυτά τα λίγα που θυμάμαι, με του φρουρού τη Αχαία Μιμή Ντενίση, με τον Σωτήρι Μουστάκα, με τον ε, Νίκο Ρίζο. Ε, Φρουί τη δεν είναι τίποτα θεατρικό. Κάναμε με τη μιμή και είχα πολύ σπουδαίο ρόλο δίπλα στη Θεοδώρα. Όχι, μιλάω για τη συνεργασία στη Θεοδώρα, μας. δηλαδή. Ναι, ναι. ε, Πάρλα, απέργει. Διάλεξα λίγα που θυμάμαι εγώ. Ναι, Ρίζος, Δino Σιλιόπουλο. Που... Ζωζό ζω, Σαπουτζάκη, τι επιθεωρήσει. Ναι, έχω... Δεν μα έχει πει και για τι επιθεωρήσει. Έχω παίξει και με την Άννα Μαρία, <laughs> Μαρία Καλουτά. Θα ξανάρθει καλεσμένο, το κατάλαβε έτσι. <laughs> δεν φτάνει μια εκπομπή. <laughs> λοιπόν, μπορώ Άνα να Μαρία να πω ότι... Άννα Άνα Μαρία, η Μαρία δεν έπαιζε τότε με την κυρία Άννα Καλουτά. Άνα Καλουτά. Ε, έχω χορευτικό Χριστός... μαζί τη, έχω τραγουδιστικό μαζί τη. Μάλιστα, έχω να πω, ήταν 70 πλάσ και το πόδι σηκωνόταν μέχρι το κεφάλι και εγώ την κρατούσα σε κάποια από αυτή τη φάση και έχω το περίφημο χρυσό μου, μη σου πέσω, θα διαλυθώ. <σομίως> <σομίως> εγώ θέλω δύο πράγματα. Επειδή το αφιέρωμα για όσα έχεις κάνει, επειδή είσαι πολύ σεμνός, πρέπει να τα πω εγώ, είναι πάρα πολλά, αλλά είναι πάρα πολλά και αυτά που τρέχει στο σήμερα. Μία εκπομπή τώρα είναι λίγο για να πάρουμε ένα στίγμα στο πόσες συνεργασίες Πιο διάστημα. Τελειώνει ο χρόνος να καταλάβω. Γιατί μου τα λε έτσι γρήγορα. Όχι για να σε κλείσω να μου ξανάρθει. Και γιατί θέλω <laughs> να μιλήσουμε για το τώρα. Ε. Ε, εγώ σε... Εγώ το έχω τώρα να σου πω... είναι σημαντικό γιατί είναι το Άγγελο Μοσχονά το έργο. Ναι. Ε, είναι ο Δίας ξαναγύρισε. Είσαι ο... Και κάνω το Δία. <laughs> <laughs> Αλλά είναι η Ελένη Φιλίνη μαζί. Είναι Μπορώ ο, να σου πω γιατί ο Μπιπύλας, όταν ο Δία έχει για ήρα την Ελένη Φιλίνη ξενοκοιτάει, είναι αυτό που λέγαμε, ότι την πιο ωραία γυναίκα να έχει. κάτσε να τα πω όλα. Ε, είναι η κυρία Πυρινή. Η Ντίνα η η Ιβούτσι. Η, η, η είναι ο Γιώργο Σό. Ε, το επώνυμο είναι σε άκουσα, αλλά. Βοήθησέ με. Ε, δεν δε με βοηθάει. Πο, και είναι, και και πολύ καλό το οποίο και, πολύ καλό στην πίστα. Ναι. Και το θέμα είναι ότι σε αυτή τη δουλειά είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε πάλι. Ο Εγώ Σπύρος, Μπιμπίλας... έχω ξανασυνεργαστεί με τον Γιώργο του Κωνσταντίνου στο πα, παρελθόν. Αλλά έπαιζε μέχρι τώρα μαζί μα ο Γιώργο ο Κωνσταντίνο. Τώρα δεν μπορεί για το καλοκαίρι, θα είναι μαζί μα ο Γιώργο ο Μακρύ. Τέλεια. Και ο Σπύρο ο ο Ερμή που μπήκε και αυτό. Ε... το πα τον Μπιμπίλα τον είπα, ε, το βασικό το είπα ότι είμαστε με την Ελένη Φιλίνη και το ε, ε, Σπύρο τον πιμπίλα. Μετά ε, ε, προσθέθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου σε ένα ρόλο έκπληξη που το κομμάτι του το είχε γράψει και όλας και τα λοιπά και ε, έτσι, με τον Άγγελο τον Μοσχονά μαζί και μπόρεσε και βάλε ένα στίγμα άλλο στην παράσταση. Βέβαια το καλοκαίρι έκλεισε μια άλλη δουλειά σπουδαία. Δεν μπορούσε, δεν ξέραμε είναι αυτό. Είναι στι εκκλησιάζουσε που ξέρουμε, με τη του, μεγάλη του, αυτή ρίγα, παράσταση. Του Ρίγα. Αλλά του Αλέξανδρου. Αλλά το θέμα είναι ότι πώ δέσαμε όλο αυτό το. Όλο αυτοί, αυτός ο θίασος ξεκινώντα από, την, από το θέατρο Αρκμίνη που παίζαμε μια φορά τη βδομάδα να φτάσουμε τώρα να κάνουμε στους Δήμους και με επιτυχία. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι και το χειμερινό που δώσαμε στην Καλυθέα ήταν εκπληκτική παράσταση. Δώσαμε και φυσικά εσωτερικά. Πε μου τώρα τι θα κάνουμε. Εμεί, καλοκαίρι, έχουμε κάποιε παραστάσει. Ναι, ναι. Θα παιχτεί και στην Αθήνα, στο Βαλάτσι. Κάτι που δεν έχω πει. Έξω... Ε, εγώ παράλληλα είμαι σε μια πολύ σπουδαία δουλειά που εκεί αισθάνομαι πολύ περήφανο. Γιατί η πρόταση ήταν και στην αρχή δεν την δέχτηκα, το φοβόμουν. Είναι το άξιον εστί του Ελίτη σε μουσική Θεοδωράκη με το Λάκι το Χαλκιά. Και πόσα άτομα όλοι η χοροδία. Θα, θα το πω. Δημοσθένη Σταυριανό, τενόρο αυτό ο σπουδαίο καλλιτέχνη λυρική, αυτό μου είχε κάνει αρχικά την πρόταση. Και εγώ από την αρχική βερσιόν που τραγουδιστή ήταν ο μπιθικό τη το Χαλκιά, ε, στο Ψάλτη κάποιο αυτό. Κάνω το ρόλο του αφηγητή, την αφήγηση, τη διήγηση και τα λοιπά που έκανε ο Μάνος ο Κατράκης. Ε, εσύ το φοβόσουν με την έννοια τη σύγκριση, επειδή είναι όχι, μεγαθύριο όχι, όχι Γιατί το όχι, φοβόσουν. Όχι, να δέσουμε αυτή τη δουλειά για το χρόνο το λίγο που είχα στι πρόβε. Α, ah, αυτά που λέγαμε. <laughs> ναι. Το πόσο μα λοιπόν, απορροφάει 50... η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν άτομα... Γιατί είσαι στο ΠΕΑΠ του ναι. Δήμου Πεύκη. Λυκόβριση. Και λυκόβριση, ασχολείσαι με όλα. Μην το λε, Πεύκη, θα ακούσει ο Δήμαρχο, είναι ενιαίο ο Δήμαρχο. Πεύκη, λυκόβριση. Ασχολείσαι λοιπόν με όλο αυτό, με τα θεατρικά, ξέρω τι στριμώχνει το χρόνο σου, Πολύ. Τρέχει ε, αυτοκίνητο, μηχανή, ό,τι υπάρχει, αλλά θα μ' αφήσει να ολοκληρώσει εγώ την ερώτηση. Εγώ θα το πω. Εσένα μπορεί να μην σου αρέσει, yes. αλλά στην τηλεόραση είσαι εγωιτευτικό και οι ρόλοι πάνε βάσει εμφάνιση. Όσο και να είναι η μαθητεία σου, oh, δεν πάνε βάσει εμφάνιση για μένα. Για ε, σου. Για βάση σένα μου. ναι, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα typecast. Δεν μπορεί να βάλει έναν κοντό, αδύνατο να κάνει α πούμε τον ε, ε, Το έχω δει και αυτό. Το έχω. <laughs> Καλά, ωραία. Α μην μιλήσουμε για το. Μπορεί να βάλει. Απίρω μπορεί να βάλει. Για τι εξαιρέσεις εγώ, εγώ προσπαθώ να σου εκμεέσω. Σίγουρα μου απάντησε σαν άνθρωπο που Έχω κάτι στο μυαλό μου. Και ε, υπάρχουν άνθρωποι που με ξέρουν από παλιά και παραγωγοί και φίλοι και σκηνοθέτε κτλ. Και ένα από αυτού, ένα φίλο παραγωγό, οικογενειακό φίλο και με τον πατέρα του που είχε ξεκινήσει παραγωγέ και δικό μου φίλο και τον αγαπώ. Είχα την τιμή να μου κάνει μια πρόταση γιατί κάτι ετοιμάζεται. Ε, αυτό όμω εξαρτάται και από του σκηνοθέτε μετά και από του. Δεν δε, είναι ώρα να μιλήσουμε. Και αυτό όταν προτείνει, προτείνει με την έννοια εσεί θα διαλέξετε. Ωραία. Δηλαδή δεν είναι ο, ο παραγωγό που λέει. Πα, παράδειγμα, η τη ομάδα Ποιο θα παίξει εξτρέμ, θα πει Ο προπονητή. Κατάλαβα. Έτσι. Εσύ θα, θα προτιμούσε όμω, κομμωδία ή δράμα. Α πάμε υποθετικά. Προσπάει. Εγώ φέτο είχαμε... θα προτιμούσα το τατουάζ. Για πλάκα στο λέω. Αλήθεια, γιατί, Ναι, το τατουάζ. Σε έχει το το, το, το τατουάζ που παίζανε με τόση ψυχή αυτά τα παιδιά που ναι. τα περισσότερα δεν τα ξέρω σαν ονόματα και είναι νέα παιδιά. Μου άρεσε όπω μου άρεσε η συμμετοχή μου στο Μπρούσκο. Ναι. Δηλαδή, επειδή γνώρισα αυτά τα παιδιά που με τόση ψυχή τον Μπρούσκο, το έκανα στην Κύπρο. Έτσι. Υποτίθεται ότι η δίκη γίνεται κάπου στην Κρήτη, αλλά όλα τα δικά μου γυρίσματα γίνανε στην Κύπρο. Και του γνώρισα από κοντά, γνώρισα πώ δουλεύανε. Δουλεύανε μέχρι τι 4 στα χαράματα, μια βραδιά. Δηλαδή, δηλαδή, είχα δηλαδή, ξεχάσει δηλαδή, το άνεσε. όνομά μου και έπρεπε να πω όρου δικαστικού, για να βγει το αποτέλεσμα τότε που βγάζαμε. Γιατί πηγαίναμε δευτερότριτα. Τότε που δεν είχαμε θέατρο. Εγώ εκείνη την εποχή έπαιζα στον Broadway με το Σπύρο το Φωκά, το Μάνο το Δεστούνη. Παίζαμε το μυστικό τη Μπούτου. Το είχα δει. Που έμαθα ότι συγχωρέθηκε. Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αλλά ήταν πλήρη σήμερα. Ναι, εντάξει. Ε, ωραία. Α, κρατάω λοιπόν αυτό ότι θα μπορούσε να είναι κάτι σε δραματικό σερριάλ, αλλά να είναι τόσο ωραία η παραγωγή, να σου αρέσει, όπω είναι το τατουάζ και είναι σχεδόν η ίδια ομάδα που ήταν στον Μπρούσκο που έχει συμμετοχή. Και επιφυλάσσομαι για την επόμενη εκπομπή που θα έχει έτοιμη την πρόταση για να ολοκληρώσουμε. Γιατί σε τρέχω λίγο και μου λε: Γιατί τα λέω αν τελειώνουμε. Έχω να Αλλά πω είναι... όμω και κάτι για την Ελένη. Η Ελένη Φιλίνη, που διατηρούμε μια φιλία χρόνων, είχαμε παίξει ένα εκπληκτικό έργο, το Αντών του Σιμιτζή. Μόνο τέσσερα άτομα. Το βασικό ζευγάρι, εγώ με την Ελένη. Είχε έρθει ο Καρακατσάνη και ο Γιάννη Ο Διαμαντόπουλο σε άλλη βασιόν, μην αν μα μιλούσα μισή ώρα για την παράσταση. Πες την τώρα. κρατάμε στην καρδιά μα και θέλω να την με το χρήμα. Ξέρω ότι αγαπά πολύ αυτό το έργο. και έχει στην άκρη του μυαλού σου πάντα να το ξαναπαίξετε ναι, με την ναι, Ελένη ναι, Φιλίνη. Ναι. Ε, Σα βλέπουμε πολλέ φορέ σαν θεατρικό δίδυμο. Είναι που είναι αγαπημένη σου, είναι που σύμπτωση. έχει ζεστιβάλ. Εμεί αγαπημένοι σύμπτωση. είμαστε ούτω ή άλλω, δεν παίζουμε κάθε χρόνο μαζί. Η Ελένη πρόσφατα έπαιξε τι γυναίκε πριν τρία χρόνια που ήταν τζέσι, αυτό κτλ. Μα έφερε τώρα πάλι ο Μοχονά κοντά. Πιο πριν ο Σι... ε, με το έργο του Σιμιτζή, μα έφερε ο Πλατάκη που ήταν ο παραγωγό. Μα φέρνουν διάφορε συμπτώσει. Καταρχήν με την Ελένη, δεν σου είπα ότι έχω κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο του ρίσου του Κυριακίδη, του τότε παραγωγού από την Κύπρο. Εγώ και ο Καλλιόρα και στη μέση η Ελένη. Δηλαδή οι δύο ανταγωνιστέ με την Ελένη. Αυτό έγινε σύριαλ στην Κύπρο 20 επεισόδια. Εδώ δεν παίχτηκε ποτέ και είναι εκπληκτικό. Τον πατέρα μου τον κάνει ο Σπύρο ο Καλογύρου. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζεται πάρα πολύ σαν δίδυμο πάντω θεατρικό. Ε, κρατάω λοιπόν αυτό αφού έχουμε συνέχεια να σα δούμε σαν. Ο Δίας και η Ήρα που ζουν πάρα πολλά στην κομμωδία αυτή του Άγγελου Μοσχονά, ο Δίας ξαναγύρισε όταν ξαναγυρίζει στη γη και μπερμπαντεύει. Mm. Ε... Δεν μπερμπαντεύω. Μένω άναυδο με αυτά που βλέπω. <laughs> <laughs> και μετά <laughs> ε... μπερμπαντεύω. Ξαδεία. Ναι. Πάντα. Ε, έχω να πω ότι επιφυλάσσομαι, γιατί η εκπομπή πάει τώρα στο καλοκαίρι. Είμαστε Ιούλιο, κλείνει, αλλά ε, θα χαρώ πάρα πολύ όταν έχει ολοκληρωθεί το τηλεοπτικό καμπάκ του Χρήστου Φωτίδη. Που είναι στα σκαριά, επιτέλου. Αποφάσισε λίγο να ασχοληθεί περισσότερο και με τα τηλεοπτικά, χωρί να αφήσει ποτέ τη μεγάλη σου αγάπη που είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορώ να την αφήσω, γιατί θα σου πω κάτι. Πέρα ότι μπαίνουμε σε ένα εκλογικό μαραθώνιο που ξεκινάει από τώρα μέχρι τις 19, ε, το 19 τον Οκτώβρη, που δεν ξέρουμε αν θα είναι με Οπότε απλή αναλογική διεκλογές. ή με ενισχυμένη. Θα γίνει το Οκτώβριο του 19 ο για μα. Δεν ξέρω αν το τραβήξει και ο Τσίπρα μέχρι εκεί, αν το πάει τόσο από δηλαδή, δηλαδή. Δεν ξέρω. <laughs> δεν ξέρω γιατί πάει να βάλει στην αυτοδιοίκηση την απλή αναλογική. Εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Η απλή αναλογική όλη τη θέλουμε, για... αλλά αυτό ο προαλισμό των παρατάξεων μετά. Τι θα φέρει, θα είναι ένα δήμαρχο που δεν θα έχει του συμβούλου εκείνου να μπορέσει να, να Να μπορεί να, να έχει μία, να πάρει μια απόφαση. Ναι. Αυτό. Ε, πρέπει να κλείσουμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι στο ηθοποιό Σημαίνει Φως που είχαμε το Χρήστο Φωτίδη κοντά μας. Μα είναι καημό, πολύ πικρό και στεναγμό. Περίμενα λίγο να μου πει την απαγγελία από το ηθοποιό σημαίνει φω του Χόρν. Δεν είναι απαγγελία, είναι ένα περίφημο. Ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα Και Εκείνο που έλεγε, ασπρο πουλί, μαύρο πουλί. Καλά, του Χόρν είναι η version, δεν παίζεται Υπάρχει κάτι που αγαπώ πολύ, αλλά το κάνει μόνο μεταξύ μα όταν λε τι συμβουλέ του καρακατσάνι με την ίδια του τη φωνή. Θέλω να κλείσουμε Μ με μία συμβουλή. Ναι, αν θέλει και εσύ, γιατί ξέρω ότι είναι ο μεγάλο σου δάσκαλο και μεγάλο καημό. Ε, Όποιο είναι στο θέατρο, δυστυχώ υποφέρει. <laughs> Μεγάλη αλήθεια. <laughs> το ηθοποιό σημαίνει φω. Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πάρα να, πολύ να που βρήκε χρόνο να έρθει στην εκπομπή. Και σε περιμένουμε σε περισσότερα τηλεοπτικά και θεατρικά. Εμεί, σαν ηθοποιό σημαίνει πώς, πώς, και μη μου πει. Πολλά φιλιά. Καλή επιτυχία σε όλα.